Αχ! Α, στη Σκιάθο. Να μαζίσει, να μαζίσει, Γιώργο. Να μαζίσει. Κουμπάρε. Να μαζίσει. Τι ωραία. Τι κάνεις, ρε Γιώργο. Έλα να καθίσει. Πω, κάτσε. Είσαι ο μόνος νονός. Είμαι ο μόνος νονός, αυτό με νοιάζει. Στη βάφτιση. Μα πώς έγινε να μην είμαι, ρε παιδί μου. Τώρα αυτά είναι πράγματα. Πόσο να κρατήσει. Τα έχει στο μυαλό σου. Ωραία. Περίμενε. Αρχικά καλώς ήρθες, έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ναι, είναι αλήθεια. Τι κάνεις, παιδί μου. Σου έφερα τον Άρχον. Άκου τώρα τι έγινε, παιδιά. Το βάφτισε. Είναι αλήθεια, είσαι. Ντάνου Ανάρχον. Εμέσως ο νονός. Ευχαριστούμε. Να μαζίσει. Είναι... Να μαζίσει, καταχάρηκα, αλήθεια. Ναι. Αλήθεια, παιδί μου, είναι δυνατόν. Δες τι ωραίο. Μπράβο μας και δεν το λυπηθήκαμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πανωρέα που. Να την ευχαριστήσουμε. Που φρόντισε τη βάφτιση. Μπράβο μας, ωραιότατα. Και σου φέρα και δώρο γιατί έτσι είναι κουμπάρι. Έτσι, λοιπόν, αχ, δεν πρόλαβα εγώ τώρα. Τι να είναι, παπουτσάκια. Θα τα ανοίξει εσύ. Για να κάνει εσύ unboxing. Να κάνω εγώ, unboxing. Λοιπόν. Η εταιρεία InView που φροντίζει τον καπετάνιο και το πλήρωμα. Θέλει να φροντίζει και τον κουμπάρο. Δεν γίνεται τα ματάκια σου. Ψέματα μου λες. Αλήθεια. Α, πού είναι η Βάνια. Τι κουμπάρα είναι αυτή, παιδιά. Η Βάνια πού είναι. Βάνια. Η Βάνια, όπως βλέπεις, ήταν πίσω από την πόρτα. Άκου. Να μαζίσει. Να μαζίσει. Να μαζίσει, να το χαιρόμαστε. Πήρε μια κουτάλια. Όχι. Καλά, μην κολλάτε τώρα, μα μου πήγαιναν δεν στάδινα. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βάνια, γιατί πήρε δώρο. Σταμάτα, μωρέ Νίκο. Εντάξει, μπράβο, έλα κοντά στα ξερά και τα χλωρά. Εγώ πάω μέσα, πείτε. Να μαζίσει. Μην φύγεις μετά. Περιμένω να έρθετε να δείτε το βαφτιστήρι από κοντά. Οπωσδήποτε θα έρθουμε. Δεν ξέρεις τι έκανες κουμπάρους τώρα, συγνωμίζεις από Ευγέννη. Λοιπόν, έλα, για να τα πω τώρα με τον κουμπάρο μου λίγο. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ εγώ. Τι γίνεται, αρχικά θέλω να μου πεις, σας ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θέλω να μου πεις, όντως ισχύει, γιατί εγώ μεταφέρω ψέματα συνήθως αυτή την εκπομπή, αλλά όντως ισχύει ότι γίνεται μια κουβέντα για κάτι, για κάποιο αστυνομικό, θρίλερ και τέτοια και αυτά. Είναι αλήθεια, απλά δεν είμαι εγώ σε θέση να πω κάτι ακόμα. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Έχουμε στην ουσία συμφωνήσει με τον σεναριογράφο και αυτή τη στιγμή συζητάμε το πού θα γίνει. Μπράβο, ρε εσύ! Γιώργο, μπράβο! Γιατί δεν ξέρω αν αυτό ποτέ το είχες στο μυαλό σου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησες να μπεις στο Survivor για να μπορέσεις να πάρεις, ρε παιδί μου, να μπορέσεις να σε μάθει ο κόσμος για να κάνεις αυτά που θέλεις. Δεν ξέρω αν ακριβώς το είχες ποτέ στο μυαλό σου αυτό. Κάπως σου ήρθαν στο δρόμο και με τον Ανδρέα Γεωργίου που έκανες και με τον Μάρκο μετά με την ταινία. Κάπως λοιπόν αισθάνεσαι ότι κάτι σου λέει το σύστημα της υποκριτικής, ενώ κάτι σου αρέσει αυτό. Εντάξει, είναι ένα πολύ βαθύ επάγγελμα που με τη συναστροφή μου κατάλαβα ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά, παιδί μου, τα πράγματα. Γι' αυτό κάνουμε εκπομπές. Δεν είναι. Αν ήταν, θα κάναμε μόνο θέατρο, Στέλιο, και θα κάναμε και ταινίες. Η συναστροφή μου αυτή με έκανε να σέβομαι πολύ περισσότερο τους ηθοποιούς και να κατανοώ περισσότερα πράγματα βλέποντας τώρα ένα έργο. Βέβαια, τα βλέπεις με. Άμα έχεις καταλάβει από τι ώρα είναι αυτοί οι άνθρωποι, κάτω από το λιοπύρ, κάπως αρχίζεις να τα βλέπεις αλλιώς. Άρα λοιπόν θα το κάνεις αυτό. Λέμε αυτό. Θα το κάνω. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από μένα. Από σένα, εγώ τώρα με σένα μιλάω. Είσαι πολύ θετικός σε αυτό και προχωράτε σε αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Το Survivor καθόλου το είδες τώρα φέτος. Σε πάω πολύ πίσω σε σχέση με σένα. Το είδα πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Από το πολύ λίγο που είδες, τι. Τι. Τι είναι. Είναι ένα. Μια άλλη εκδοχή του Survivor που έχει περισσότερο reality. Σίγουρα κάθε Survivor εξαρτάται από τους παίχτες και από το cast. Και από το cast, ναι. Εγώ το έχω λίγο διαφορετικό στο μυαλό μου. Έτσι, δεν έζησα κάτι τέτοιο. Το έζησα λίγο περισσότερο αγωνιστικό, θα έλεγα. Πολύ περισσότερο αγωνιστικό. Σίγουρα ήμασταν πιο αυθόρμητοι. Που αυτό διαφοροποιεί πολλά πράγματα. Όταν... Άρα εδώ κάποιοι μπήκανε και κάπως πάνω κάτω μπορεί να είχαν λίγο στο μυαλό τους γιατί είχαν δει και τα προηγούμενα ότι κάπως να το πάω κάπως έτσι. Είχαν δει το 2 και το 3, τώρα μπαίναν παίχτες κάθε φορά στις προσθήκες. Σίγουρα λέγανε κάποια πράγματα απ' έξω, χάθηκε ο αυθορμητισμός. Πάει ο αυθορμητισμός. Εδώ πέρα έχουμε ζευγαρώματα τώρα, έχουμε φύγει μας τα αλλού. Εσένα από αυτό το λίγο που είδες τώρα, μπορεί να είναι άκυρη ερώτηση, δεν έχει σημασία. Ήταν κάποιο παίκτη τον οποίο είδε, ρε παιδί μου, ότι αυτό. Ωραίος παίκτης ή ωραία παίκτρια. Με ένα σύνολο τώρα εγώ μιλάω. Όχι αποκλειστικά και μόνο αθλητικά, αγωνιστικά εννοώ. Και σαν προσωπικότητα να πεις ωραίος. Δηλαδή θα ήθελα αυτός να το κερδίσει. Από αυτή την άποψη. Δεν θα ήθελα να πω γιατί έχω δει τόσο λίγο που θα δικήσω σίγουρα κάποιον. Ποιος δεν θες να κερδίσει καθόλου. Ορίστε. Ποιος δεν θες να κερδίσει καθόλου. Από αυτούς που τώρα δεν είναι για να κερδίσει. Τώρα αυτός πήγε για κάτι άλλο. Δεν πήγε για να κερδίσει. Κοίταξε, ψηφίζει ο κόσμος και είμαι βέβαιος ότι όποιος το κερδίσει θα είναι με τη στήριξη του κόσμου και θα αξίζει το φετινό Survivor. Οκ, το ακούω.
Και για τον κόσμο γίνεται έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Θα πήγαινες ποτέ αν κάνανε ένα all star. Δηλαδή αν μαζεύανε. Ως παίκτης. Εάν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Α, αλλά ενώ δεν είναι. Εάν μου προταθεί και αναλόγως που θα είμαι. Και δεν έχεις γυρίσματα με ένα σύριαλ ή μια ταινία, να τα λέμε κι αυτά. Και έχεις χρόνο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το έζησα και πολύ έντονα, θα έλεγα. Το έζησες. Και δεν είναι και τόσο έτσι εύκολο το να ξαναπάω. Γιατί ξέρεις ποια τι σε περιμένει πάνω κάτω, ενώ πριν δεν ήξερες. Για τις συνθήκες εννοώ αυτά, αλλά που έχετε πάει και κανένας άλλος. Ας πάει και κανένας. Μπράβο το παιδί, ορίστε. Άρα λοιπόν τώρα εσύ κάνεις την κουβέντα αυτή και να δεις τι θα κάνεις αν θα γίνει όλο αυτό και ουσιαστικά είσαι στο νησί σου. Είμαι στο νησί, πηγαίνω, έρχομαι. Τώρα θα έχουμε τις υποχρεώσεις με το φύλακα Άγγελο που τώρα λόγω του ότι άρθηκαν τα μέτρα ξεκινήσαμε πάλι. Όπως πήγα και στην Μύκονο πρόσφατα για να συζητήσουμε με τους φορείς εκεί πράγματα που στα πλαίσια της ενημέρωσης των φορέων. Το τρέχεις πολύ ωραίο αυτό φυσικά και έχει σημασία. Ναι, και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Μύκονο και σε όλα τα μέρη που έχω πάει και στους συνεργάτες μου πάνω απ' όλα, γιατί δεν το τρέχω μόνος μου. Καλά, βέβαια, παιδί. Και ό,τι έχει αναλάβει ο καθένας. Και πάνω απ' όλα στον κόσμο που στηρίζει όλο αυτό. Μπράβο. Γιατί... Άρα δηλαδή εγώ τώρα μπορώ ως και κουμπάρος κάποιος θα έλεγε, πέρα από γνωριμία, ως κουμπάρος δεν μπορώ να πάω μια σκάδο και να πω, ρε κουμπάρε, να πάμε μια βόλτα. Δεν θα μου πεις όχι. Ποτέ, μα σε περιμένω. Θα πάω εγώ. Δεν ξέρει ότι καλή σου λέει τώρα σιγά μην έρθει αυτός. Όχι, όχι. Εγώ θα έρθω. Εμένα βρήκες τώρα. Όχι, όχι, αυτό κάναμε κουμπαριά. Αλλά κανόνεις την πορεία σου. Να έρθεις. Ωραία. Και να πάρεις το team. Δεν είπα καλησπέρα. Ορίστε, να, τα παιδιά, φυσικά, τα πηγαίνουμε βόλτες τα καλοκαίρια. Θα έρθουμε και εμείς. Να είστε προφρόνιμοι όμως, δεν μπορώ να έχω το μυαλό μου, κοιτάνε με στα μάτια. Μόνο εγώ θα πάω. Πρώτα και μετά εσείς. Είναι... Έτσι, να πάνε πρώτα οι συγγενείς και μετά και οι φίλοι, ρε παιδιά. Πρώτα οι παρουσιαστές. Είναι όλοι καλεσμένοι και πρέπει να πω ότι με το συνέδριο μου τον Παναγιώτη έχει και ένα ιστοϊπλογικό, αν είναι πολύ, ένα καταμαράν που μπορούμε να τους βάλουμε εκεί. Καταμαράν. Το καταμαράν εμένα με βολεύει, γιατί έχω κόσμο από εδώ πέρα που θέλω να τον βάλω στο καταμαράν και να πω καλό καλοκαίρι. Εσύ είσαι πρώτη. Ρωτάει ποιον. Όποιος ρωτάει ξέρει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κουμπάρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια που έχεις και όλα αυτά που γίνεται και μετακόμιση. Να πω κάτι τελευταίο ότι... Τα γελιά μου πρόσεχε. Να πω κάτι τελευταίο ότι θα είμαι στις 16 του μήνα θα είμαι στην Ιταλία, στο Τωρίνο, στο Amicordi. Έχω την τιμή με την κυρία Μπαφατάκη και τον κύριο Παπαδάκη να παρευρίσκομαι στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Τι λες, παιδί μου, τι ωραία! Που θα είναι ο κύριος Πολ Χάγκης ως πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν είναι πλάσο, αν μήπως στείλουμε και κανέναν εμένα από εδώ. Μήπως πάμε κουμπάρι ένα πρώτο να δείτε πώς θα περάσουμε. Δεν ξέρω και μετά. Τι πιέζεις και από τον χρόνο. Να πω και επίσης ότι 2 με 4 του μήνα θα είμαστε στα Γιάννενα και είναι κάτι που αφορά τον κόσμο πάρα πολύ. Ναι. Στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο που κάνει ο κύριος Πάντος Κώστας, ο γιατρός, υπέρ της, του τεστ γονιμότητας και κατά του προβλήματος εθνικής σημασίας που είναι η υπογεννητικότητα. Μπράβο. Όχι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κάνεις πολλά τέτοια και μπράβο, σου, αλήθεια σου λέω. Άραστε έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν μας δίνεται ένα κομμάτι, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη δεν είναι ακριβώς σωστή, δύναμης, το πώς θα τη μοιράσεις και το πώς θα μοιραστείς αυτό που σου συμβαίνει εσένα. Θεωρώ λοιπόν ότι το κάνεις με η απόψη μου με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο και μπράβο σου και αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι και γι' αυτό και κουμπαριάσαμε. Κοίταξε, είναι γνωστή η ευαισθησία σου και για τα παιδιά και για αυτό το θέμα. Θα ήθελα. Επειδή θα υπάρχει και σύνδεση live stream, να συνδεθεί ο κόσμος γιατί οι επιστήμονες μπορούν να ενημερώσουν καθόλου τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το τεστ γονιμότητας και τι μπορούν να κάνουν για να αποκτήσουν παιδί. Ωραία, θα το δούμε. Θα το δούμε. Μήπως μιλήσω και κάνω κι εγώ μία σύνδεση μέχρι εκεί. Τι κάνω, πάω σε break. Ναι, όχι. Α, δεν πάω. Συγγνώμη. Κάτσε, μωρέ, κάτσε δύο λεπτά. Έχουμε τα πούμε τόσο καιρό. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.